UEFA Champions League ξεκινάει. Είναι εκπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιουργούν εδώ οι οπαδοί, καθώς υποδέχονται τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Το κοινό σηκώνεται για τον ύμνο του UEFA Champions League. Τώρα βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και θα κάνει το θαύμα του ο goalkeeper. Τον έστειλε αδιάβαστο. Τα έκανε όλα λάθος και άφησε ο διαιτητής μια πολύ εύκολη απόφαση. Και ο διαιτητής κατευθύνεται στο σημείο του πέναλτι. Και θα συμφωνήσω με αυτό. Δεν πλησίασε καν την μπάλα. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες διαμαρτύρονται για να βρουν το δίκιο τους. Ο διαιτητής όμως δεν δέχεται κουβέντα. Θα μπορέσει να νικήσει τον τερματοφύλακα από τα 11 μέτρα. Δεν βρίσκει δίκτυα. Τι καλύτερο σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ευκαιρία. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Νάπολη. Αυτά τα σούτ όταν η μπάλα περνά ανάμεσα από σώματα αμυντικών είναι πάντα πολύ ύπουλα για τον goalkeeper, γιατί έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει από τη στιγμή που θα δει την μπάλα. Βέβαια εδώ σηκώνει πολλή συζήτηση για το αν θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα σε αυτή τη φάση. Μετά από αυτό το 1-0. Αυτό. Προχωράει μόνος του. Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Έχουμε ένα κόρνερ για την Νάπολη. Θα διώξει την μπάλα. Σιρτή κάθε την παλιά. Νάτος. Θα κάνει τη σέντρα. Κι άλλο σουτ. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Μπράβο στον επιθετικό που κατάφερε να γλιστρήσει απαρατήρητος στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας.
έχουν βάλει δύο χωρίς να δείχνουν. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το τάλι. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Πίσει την αντίπαλη άμυνα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκτηση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σύγχρονος του. Την περνάει ανάμεσά τους. Άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Να γίνει κάποια αλλαγή. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Τέρμα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Δεν μπόρεσε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα. Στην τσέπη με την πρώτη μέρα και σίγουρα θα συνεχίσουν στο ρυθμό που βάλανε σήμερα και για την υπόλοιπη σεζόν. Αυτό θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί. Παθιασμένο ποδόσφαιρο. Έντονα μαρκαθόλου.